Μια κουβέντα για την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην καλή ομάδα του Νικολακάκη. Θεωρώ ότι ήταν η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Για τους παρακάτω λόγους. Πρώτα απ' όλα, παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλά οργανωμένη αμυντικά ομάδα, η οποία 2-3 φορές πέρασε τη σέντρα και μας έβαλε 2 γκολ. Φανταστείτε ότι σε ένα γύρο έχουμε φάει 4. Άρα λοιπόν, δίνει μεγαλύτερη αξία στη νίκη αυτή το γεγονός αυτό. Επίσης, βρεθήκαμε στο σκορ πίσω, 1-2. Σοφαριστήκαμε, βρεθήκαμε πίσω και όμως καταφέραμε και το γυρίσαμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η ομάδα μου έχει μέταλλο, έχει πιστεύει πάρα πολύ στις δυνατότητές της και έτοιμα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Μια κουβέντα για τις πολλές απουσίες που έχει ο Αστέρας. Πώς θα τις ξεπεράσετε? Εντάξει, έχουμε τραυματισμούς, αλλά γι' αυτό υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, νεαροί και μεγαλύτεροι, με γνώση της αποστολής τους και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε μια χαρά, γιατί μέχρι τώρα τα παιδιά όλα έχουν ανταποκριθεί και σε μια ομάδα η οποία σε ένα μαραθώνιο 30 αγωνιστικών είναι απαραίτητη όλοι. Και μια κουβέντα για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας που έδειξε ότι προσαρμόστηκε σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Μιλάμε και ο Γιώργο Τουντούλια. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Γιώργος είναι παίκτης παραπάνω κατηγορίας. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ επιτρεχημένος και ένας παίκτης ο οποίος τουλάχιστον στα παιχνίδια αυτά μας βοηθάει πάρα πολύ και συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές μας. Γιατί έχουμε πει από την αρχή, η ομάδα μας είναι ένα καλό σύνολο και αυτό φαίνεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και για τη συνέχεια? Για τη συνέχεια πάρα πολύ δύσκολη. Όσο περνάει το παιχνίδι, οι αγωνές μειώνονται, οι ομάδες που έχουν ανάγκη για βαθμούς θα γίνονται ακόμα πιο δυνατές, ανταγωνιστικές. Κάποιες ομάδες ενισχυθήκαν αρκετά. Οι τρεις ομάδες που είμαστε μπροστά με ίδιες πιθανότητες μέχρι το τέλος θα παλέψουμε. Όποια ομάδα έχει διάρκεια, στο τέλος θα τα καταφέρει. Εύχομαι, ελπίζω και πιστεύω να είμαστε εμείς.